Λίγος πολύ η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές, πέρα από τα διάφορα που επικαλούνται, που θα έλεγε κανένας είναι και λίγο προβοκατόρικα, μας παρουσιάζει, και θα πω γιατί είναι προβοκατόρικα, μας παρουσιάζει ότι είναι ένα νομοσχέδιο τέλος πάντων που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία των διαδηλώσεων και που αποτελεί, όπως λέτε, απέτηση της κοινωνίας. Όπου το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα? Πού είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης να μας πει? Από πού βγάζετε το συμπέρασμα, το αυθαίρετο, ότι είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας? Από το γεγονός ότι 99% των σωματείων, των λαϊκών φορέων, το ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ομοσπονδιών, ακόμα και της ΓΕΣΕ, υποκρισία στο ανάγνωσμα για την πολιτική που ακολουθεί, είναι αντίθετη. Αυτοί δεν εκφράζουν την κοινωνία? Ποιος την εκφράζει αλήθεια? Από πού το αυγάζετε το συμπέρασμα? Από όλες τις νεολίστικους φορείς που αρνούνται και λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν? Αυτοί δεν εκφράζουν την κοινωνία? Ποιος την εκφράζει? Σύσσωμοι οι δικηγορικοί σύλλογοι που λένε αποσύρτε το, δεν εκφράζουν τίποτα αυτοί? Δεν τους αναγνωρίζετε? Αντίθετη είναι και αυτοί. Ακόμα και το δικαστικό σώμα βγαίνει, όχι μόνο απορρίπτει και λέει αποσύρτε το, αλλά εμέσως πριν, σαφέστατα θα έλεγα, λέει ότι δεν θα παίξω το ρόλο του Δήμιου των λαϊκών κινητοποιήσεων. Αυτό δεν λένε οι αποφάσεις τους? Γιατί μας λέτε λοιπόν ότι εκφράζουν αυτά που θέλει όλη η κοινωνία? Από το γεγονός ότι εκατοντάδες άνθρωποι της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, πανεπιστημιακοί, ό,τι θέλετε, είναι αντίθετοι και λένε ότι είναι τερατούργημα? Ποια κοινωνία αλήθεια είναι η απέτηση? Κοινωνία δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν τάξεις στην κοινωνία. Ούτε ο Λάσκαρης τις κατάργησε. Υπάρχουν τάξεις. Εσείς λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, συνηγορούντος του Κινάλ που πήρε το φύλλο Σικής, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πω τα υπόλοιπα μετά που είχε στα κεραμίδια με το χουντικό νόμο που τον είχε καταργήσει και τον επανέφερε η Νέα Δημοκρατία. Ειρωνικό είναι αυτό. Εσείς εκφράζετε εκείνη την συντριπτική μειοψηφία, τα συμφέροντα και τη θέληση εκείνης της συντριπτικής μειοψηφίας που κατέχει τον πλούτο και την εξουσία, καταλυστεύοντας το μόχθο της συντριπτικής μειοψηφίας του λαού. Είναι έτσι ή όχι? Είναι έτσι το 1%, να σας πούμε ποσοστά? Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περίπου, αυτή είναι μαϊμού, το 60%. Κοντά στο 90% του παγκόσμιου πλούτου. Στην Ελλάδα μπορείτε να μας δώσετε ένα στοιχείο? Το 10% σας λέω ένα κατέχει πάνω από το 60% του πλούτου της χώρας. Αυτούς εκφράζετε. Αυτοί θέλουν σιγή νεκροταφείου. Αυτοί νιώθουν να απειλούνται τα κέρδη τους, η χλειδί, ο πλούτος, η εξουσία που έχουν, εκμεταλλευόμενοι το αίμα και τον υδρότα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Αυτοί φοβούνται. Μα δεν έπεσε ο κομμουνισμός και τέλειωσε η ιδεολογία? Τι φοβάστε? Θα πω και παρακάτω. Αυτοί φοβούνται το λαϊκό κίνημα. Και μη μας πείτε οι μικρομαγαζάτορες ποιος τους κατέστρεψε. Και τα μνημόνια ένα μετά το άλλο και συνολικά η πολιτική σας. 200.000 μικροεπιχειρηματίες έκλεισαν. Και τέλος πάντων οι μικρομαγαζάτορες στην Ιπποκράτους, θα πω εγώ, που μένω κι εγώ, που δεν είναι κέντρο, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, που κλείνουν από τις διαδηλώσεις. Μα τι λέτε τώρα? Γι' αυτό λέω ότι είναι προβοκατόρικα. Μας λέτε, σπάνε τις βιτρίνες κλπ. Ναι, το κάνουν. Ποιοι? Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα? Όχι. Τι κάνετε τόσα χρόνια, γιατί τους πιάνετε? Γιατί δεν τους βρίσκετε? Πώς λειτουργούν? Ανεξάρτητα από προθέσεις λέω. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Χθες σπάσαν τις ζαρτινιέρες, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, και σήμερα ήρθε με επιχειρήματα η Ελληνική Λύση και διάφοροι άλλοι ότι το λαϊκό κίνημα αυτό βγαίνει στον κόσμο. Είναι αυτό που κάνει τις ζημιές. Σε αυτό έχει απαντήσει το κίνημα. Ξέρετε πώς έχει απαντήσει, κύριε Χρυσοχοίδη? Εργατιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αυτό είναι τάπα, όπως λέμε και λέγαμε και παλιότερα στα επιχειρήματά σας. Επιταγές του κεφαλαίου και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ θα γίνουν οι αποκαλύψεις. Τι είναι το νόμο? Είναι κρίκος. Σε μια συνεσχιζόμενη και κλιμακούμενη
κρατική τρομοκρατία, είναι συνέχεια μέτρων καταστολής που δεν σταμάτησαν ποτέ, που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Απλά αναβαθμίζονται, προσαρμόζονται στις σύγχρονες συνθήκες, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο όχι στο σήμερα, αλλά στο μέλλον. Γιατί οι πάντες γνωρίζουν, ακόμα και οι ίδιοι αυτοί το λένε, για την επερχόμενη μεγάλη καπιταλιστική κρίση και για την γενικευμένη αμφισβήτηση του καπιταλισμού. Άγαλμα του Λένιν που ήταν στην Αμερική, σφυροδρέπανο στη Δανία και διάφορα άξιαν και ξεφυτρώνουν. Και ορισμένοι παθαίνουν εφιάλτες, μόνο και μόνο που τα βλέπουν. Είναι συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είχε σταματήσει ποτέ η κρατική καταστολή και κύριοι και του Πασόκ. Του Πασόκ, γιατί Πασόκ ήταν τότε. Και του ΣΥΡΙΖΑ, χαμηλά. Πολύ χαμηλά το προφίλ. Πότε σταμάτησε, αλήθεια? Ποτέ. Από τι εξαρτώνταν? Από το επίπεδο του λαϊκού κινήματος και από τις συγκυρίες, τις πολιτικές και οικονομικές. Κάθε φορά που παίρνονταν νέα αντιλαϊκά μέτρα, πάντα έσφυγε ο πλοίος του αυταρχισμού. Θα μπορούσαμε, θέλουμε και πολλή ώρα, θα το πω στα γρήγορα. Μια αναδρομή, ξεκινώντας από τα χρόνια της πτώσης της Χούντας και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας του λουμιάζανε στο ξύλο. Τι κάναμε? Πορεία για να πάμε στο Λαμπράκι, για να θυμίσω, επειδή είμαστε συμφοιτητές και με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με άλλους. Τι θέλαμε? Να πάμε να καταθέσουμε ένα στεφάνι στον τόπο που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης. Και τότε εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ και μας τσάκισαν στο ξύλο. Έτσι ξεκίνησε. Να πω για τους νόμους, 3.30 του Λάσκαρη, να πω για το χτύπημα των απεργιών, των οικοδόμων και όλων των υπόλοιπων. Συνέχεια. Να πάμε στη δεύτερη τετραετία Πασόκ, γιατί στην πρώτη έπνεε άλλος άνεμος τότε. Ένα σύνθημα έλεγαν, αν το θυμάστε, ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα. Ξύλωμα της διοίκησης ΓΕΣΕ, ναι ή όχι κύριε Σκανδαλίδη, εν μία ανοιχτή. Χτύπημα όλων των διαδηλώσεων και θα πω και το κορυφαίο. Δεν είναι εδώ ο κύριος Δημοσχάκης. 1999, επίσκεψη Κλίντον στην Ελλάδα. Κλίντον βαμμένος στο αίμα της Γιουγκοσλαβίας. Τότε που 90% του ελληνικού λαού ήταν αντίθετο. Ήρθε, την πρώτη ανέβαλε την επίσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλοί κομμουνιστές στην Ελλάδα, έτσι είπε. Ήταν όλος ο λαός, δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές. Και τη δεύτερη απέτηση και της κυβέρνησης και των Αμερικάνων να μην πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Δώσαμε εγγύηση, είπαμε έχουμε 5.000 άτομα περιφρούρηση, θα τα πω εδώ έτσι ανοιχτά. Θα κάνουμε μία ώρα και 10 λεπτά και δεν εμποδίζουμε τίποτα. Ναι ή όχι, κύριε Χρυσοχοίδη? Σας το είπα αυτό. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Ποιο εγγυήσεις, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 3,5 τόνους χημικά. Και λιγμένα μάλιστα. Ούτε πόλεμος να γινόταν. Και ταυτόχρονα προβοκατόρικο σχέδιο. Και επειδή μιλάμε πολύ, φυσικά υπάρχουν αυτές οι ομάδες κλπ. Κλπ. Πιάσαμε ή όχι 5 πράκτορες Αμερικάνους? Ποιο ήταν το σχέδιο? Να μας εγκλωβίσουν από την Πανεπιστημίου, την Ακαδημίας και από πάνω τα ΜΑΤ και να γίνει η κόλαση. Τότε δεν είχαμε νεκρούς, ήταν τυχαίο. Φυσικά υπήρχε διαφυγή. Έξοδος διαφυγής και αυτό ήταν και στρατηγική κίνηση. Και φύγαμε από την Ερμού. Πήγε η Παπαρίγα την άλλη μέρα στο Σιμίτι με τα στοιχεία και τις ταυτότητες των 5. Τη CIA. Τι έγιναν? Γιατί εκεί δρούν κι άλλοι. Και συνδυάζονται ανεξάρτητα από διάφορα παιδάκια και άλλους οι οποίοι νομίζουν ότι σπάζοντας τις βιτρίνες θα κάνουν την επανάσταση. Και γι' αυτό, κύριε Ραγκούση, σας άκουσα να λέτε εκτός από τις επισκέψεις ξένων ηγετών. Αλήθεια? Δεν έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε όταν έρχεται ένας ξένος ηγέτης που έχει, ειδικά με τον Κλίντον τότε και με τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας? Και το επόμενο, κύριε Σκανδύλωση Πάγκαλου. Τα πρωτοπαλίκαρα της Παπαρίγα έκαψαν την Αθήνα. Πρώτη σελίδα, να τα γράμματα. Την επόμενη μέρα. Δεν ήξερε? Ήξερε. Δεν ήξερε και ο κύριος Δημοσχάκης ποιοι τα κάψαν? Ποιοι κάψαν και ποιοι βάλαν φωτιές? Ήξεραν. Γιατί το είπε? Ακριβώς για αυτό που υπηρετεί και όλη σας η λογική και επιχειρηματολογία. Για να συκοφαντήσει το λαϊκό κίνημα. Ήταν 30.000 κόσμος τότε. Και δεν ήταν αυτοί που βάλαν. Κανένας δεν έβαλε φωτιά. Συμβολική κίνηση κάναμε. Τίποτα άλλο. Και δεν δεχόμαστε οι Αμερικάνοι να μας απαγορεύουν το τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Να πω άλλα. Απεργίες 99% παράνομες. Και επί Πασόκ, όταν στριμώχνονταν τα πράγματα. Κυβερνήσεις μνημονίων.
Τα ξέρουμε. Και ξέρετε, σταματήστε της Νέας Δημοκρατίας να μιλάτε για Μαρφίν. Τι σχέση έχουν λαϊκοί αγώνες με αυτή τη δολοφονία που έγινε? Και ποιοι είσαστε εσείς που κυβερνάτε όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχετε πιάσει κανέναν? Αντί να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, σκυλεύετε κυριολεκτικά για να αντίσετε επιχειρήματα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ονόματα δολοφονημένων και εκτελεσμένων μάλιστα και επί της κυβέρνησής σας. Κουμής Γιαννακοπούλου. Καλέτζης. Πόσοι ήταν αυτοί? Δεν τους επικαλούμαστε. Και ένας δικός μας διαδότης δεν πέθανε τότε κατά τη διάρκεια των... από τα... είχε πρόβλημα, αλλά από τα πολλά χημικά. Δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Σταματήστε λοιπόν αυτή την καπηλεία για να συκοφαντήσετε το εργατικό λαϊκό κίνημα. ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι έγινε. Καταργήσατε τον τρομονομό. Δέσμευσής σας ήταν. Το αντίθετο. Και νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να πάω στο πιο ουσιαστικό. Αν επιτρέπετε, μπορώ να πάρω και τη δευτερολογία μου και δεν θα ξαναμιλήσω. Τι θέλετε να κάνετε αλήθεια? Για να δούμε τώρα. Άδεια. Πρώτον, να αναγγελθεί. Καλά τώρα δουλευόμαστε. Δεν ξέρει τώρα η αστυνομία ή δεν διαβάζει εφημερίδες? Κάθε πρωί τα ξέρει. Έτσι δεν είναι, κύριε οικονόμου? Δεν ξέρει ότι είναι και δυο και τρεις και μια εβδομάδα εκτός από έκτακτες καταστάσεις. Αναγγελία. Ας πούμε ότι τέλος πάντων το καταπίνουμε. Δεν το καταπίνουμε, αλλά λέμε. Δεύτερον, υπεύθυνος. Και αστική ευθύνη. Μα τι λέτε τώρα? Δεν υπάρχουν διοικήσεις, δεν υπάρχουν βασικοί φορείς που έχουν και ονόματα και διευθύνσεις και τα πάντα. Τι θέλετε? Για να απειλήσετε ότι όποιος πάει και όποιος οργανώσει, αύριο θα πάει στα δικαστήρια. Και θα τρέχει να αποδείξει ότι δεν φταίει αυτός, αν έγιναν επεισόδια. Πού ακούστηκε αυτό? Αυτό είναι δικιά σας δουλειά. Και δεν είναι δουλειά του καθενός. Τι θα πάτε, κατηγορούμενο όλο τον κόσμο? Γι' αυτό εσείς, για οποιαδήποτε επεισόδια μπορεί να γίνεται. Τρίτο θέμα. Υπουργεία, ΔΕΚΟ, Βουλή, είναι μέσα, απ' έξω, το Σύνταγμα. Μήπως θέλετε να μας στείλετε στην Καλογρέδα πάνω στο γήπεδο? Ή μήπως θέλετε να στείλετε τον κόσμο να πηγαίνει στη Ψιταλία? Αυτά είναι συμβολική. Συμβολικά σημεία που δεν ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε κάνετε. Δεν μπορεί να μείνει έξω από τη Βουλή να μην υπάρχει συγκέντρωση. Δεν μπορεί έξω από το Υπουργείο Εργασίας να σκοτώνονται άνθρωποι, να δολοφονούνται στη δουλειά τους και να μην υπάρχει διαδήλωση. Λέω τα μερικά από όλα τα θέματα. Τελικά ευνοχισμός. Και ποιος είναι ο πυρήνας, ο ιδεολογικός και πολιτικός? Είναι το 19. Και μάλιστα στο 19, ριζοσπαστικοποίηση, βίαιος εξτρεμισμός, ενδοοικογενειακή, έμφυλη βία, και είπε και ο κύριος ένα επακτό θέμα, bullying και συμμορίες μαθητών. Made in USA. Αυτή είναι αντιγραφή. West Side Story. Να πω μια παλιά ταινία της εποχής μας. Και πολλά άλλα. Αμερικάνικος τρόπος ζωής. Αυτός είναι. Πάτε την τηλεόραση να δείτε πώς διαπαιδαγωγεί όλο τον κόσμο. Με τις συμμορίες. Και ποιος θα τα κάνει αυτά? Το bullying θα το λύσει στην ΕΠΑ, πάει στα σχολεία, σε παιδιά, εφηβείες κλπ. Να αντιμετωπίσετε? Όχι. Αυτό είναι το κάλυμα. Τι λέει λοιπόν εδώ? Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 2005 ξεκίνησε και πρόσφατα 2018 Επιτροπή Ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ριζοσπαστικοποίηση. Μας είπε η κυρία Βούλτεψη, προσέφερε μεγάλη υπηρεσία, πραγματικά. Στην αγωνία της να υπερασπίσει αυτό το νομοσχέδιο, μας είπε ότι βάζουν στο γύψο σοσιαλδημοκρατικές ή αριστερές εντός 8 εισαγωγικών, όχι ενός, κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζουν στο γύψο και έχουν αυτά τα οποία όντως έτσι είναι. Φυσικά όμως οι διαδηλώσεις γίνονται. Για να δούμε λοιπόν το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση, Erasmus Syn, πρόγραμμα που χρηματοδοτείται και δίνει και οδηγίες προς τους, πώς του λέει, εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Οι τρεις λοιπόν πιο διαδεδομένες μορφές μετασχηματικής ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στη σύγχρονη Ευρώπη, ακριβώς το κείμενο. Η ακροδεξιά σκέψη, η ακροαριστερή σκέψη και το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. Όλοι μαζί. Στο ίδιο τσουβάλι. Μάλιστα. Ίδιοι φασίστες, ίδιοι και οι τζιχαντιστές, για να το πω έτσι, ίδιοι και οι κομμουνιστές που θέλουν μια άλλη κοινωνία. Οι άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές θα θέλουν μια άλλη κοινωνία πιο δίκαιη. Ή δίκαιη. Υπερβολικό, ακούστε.
Υποστηριχτές των ριζοσπαστικοποιημένων αριστερόφρονων ιδεολογιών τοποθετούνται αριστερά από τη σοσιαλδημοκρατία. Μη φοβάστε, εξαιρείστε. Γι' αυτό και δεν βγάλατε άχνα. Συνεχίζουμε. Η άποψή τους για την κοινωνία συνεπάγεται μια δέσμευση για ισότητα και ανακατανομή εισοδήματος. Κύριε Χρυσοχοίδη, τι έγκλημα αλήθεια. Να ζητάς ισότητα και ανακατανομή του εισοδήματος. Αυτά γράφει. Οι υποστηρικτές της ριζοσπαστικής αριστεράς ισχυρίζονται ότι η τελειπά είναι βήμα για τους άνεργους εργαζόμενους. Απορρίπτουν τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως η κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Δεν είναι. Τι είναι. Η φασιστική θεωρία, όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια. Αυτό δεν είναι η αιτία της ανισότητας. Αυτό το σύστημα. Κατάρρευκο αυτό. Ριζοσπαστισμός, εξτρεμισμός. Η ριζοσπαστική αριστερόφρονη αντιτίθεται σταθερά στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Δεν πάτε στο διάολο, θα πει κανένας. Μα με ποιους παλεύεις για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο και στην Ελλάδα. Τις οικονομικές ελίτ που έχουν τον πλούτο στα χέρια και τις πολιτικές που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Και ζητάς να αποσπάσεις και όσοι είναι πιο προχωρημένοι να αλλάξεις την κοινωνία και να φτιάξεις μια κοινωνία δίκαιη. Αυτό είναι τρομοκρατία και εξτρεμισμός. ΝΑΤΟ κλπ. Και ακούστε τώρα, έλεος δηλαδή. Λέει, επιπλέον κάνουν το φοβερό έγκλημα. Αυτό το λέω εγώ. Αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών. Καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου κλπ. Αλήθεια. Έγκλημα κι αυτό. Τρομοκρατία. Και είναι και διεθνιστές, λέει. Επειδή η διασυνοριακή διαδικασία θεωρείται βάση για να αντισταθεί στην επίθεση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι είναι. Όταν είναι ο διεθνισμός του κεφαλαίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κλπ. Τότε είναι καλός. Όταν είναι διεθνισμός των εργαζομένων, είναι τρομοκρατία. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Τελειώνω. Θα ήθελα να πω κι άλλα. Τελειώνω, τους ήθελα να απαντήσω και στην υπομορφή δήλωσης ή απειλής. Θα έλεγα, ο νόμος θα εφαρμοστεί. Έτσι λέτε. Κύριε Χρυσοχοίδη, γνωριζόμαστε. Τα είπαν κι άλλοι. Όλα τα χρόνια. Κι άλλοι τα είπαν. Όλες οι κατακτήσεις έγιναν μετά από σκληρές αναμετρήσεις. Αιματηρές, αιματηρούς αγώνες. Με θύματα που τα ποτάμια αίματος αποτέλεσαν λίπασμα για νέους αγώνες. Κανένας δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Ούτε και αυτό τους σταματήσει. Η ιστορία έχει και κάποιες στροφές. Εμείς και είμαστε σε μια δύσκολη. Αλλά αυτό προετοιμάζει την επόμενη αντεπίθεση των λαών που δεν αντέχουν άλλο. Είναι τέτοια η αδικία που πνίγει και θα γεννήσει νέες κοινωνικές επαναστάσεις. Το ΚΚΕ καλεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Τους νέους σε οργανωμένη, πειθαρχημένη απειθαρχία σε αυτό το νόμο. Να μην εφαρμοστεί. Και το λέμε από εδώ το βήμα. Δεν φοβόμαστε. Στην απειλή ο λαός να απαντήσει και θα απαντήσουμε με δύο λέξεις. Μολόν λαδέ. Και το εννοούμε. Εμείς δεν είμαστε ομαδούλες. Ούτε το λαϊκό κίνημα είναι ομαδούλες. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και θα γίνουν και εκατομμύρια. Άμα θέλετε, ελάτε να το χτυπήσετε. Εδώ είμαστε.